Ποιο θέμα. Για όσον αφορά τις δηλώσεις. Δεν έκπληξη. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε προ εξαιρετικών εξελίξεων. Εγώ θα το τονίσω γιατί και στην επαγγελματική και στην ιδιωτική πειραμπή στην οποία βρίσκομαι, θα πρέπει κάποιος να μιλήσει για την ιστορία. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια δικτατορία των ιδιωτήτων. Για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, κάποιοι θέλουν να μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Θέλουν να αλλάξουν οτιδήποτε μάθαμε ότι είναι η καθημερινότητά μας. Ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούμε σε μια νέα καθημερινότητα. Θέλουν να μας κλείσουν το στόμα και ειδικά σε κάποιους ανθρώπους σαν και εμένα, ο οποίος δεν δίστασε ποτέ, είτε σε θέματα τα οποία αφορούσαν το λειτουργήμα μου, είτε σε θέματα που αφορούσαν το πάθος μου για το ποδόσφαιρο, αλλά και την κοινωνική μου δίσδυση, και που πραγματικά πάντοτε εξέβραζα την άποψή μου, όπως είχα υποχρέωση να το κάνω, γιατί είχα δικαίωμα να το κάνω, όπως μου επιτρέπει και μου βάλει και ο κώδικας του ΟΕ, και πραγματικά φαίνεται ότι αυτό ενόχλησε σε κάποιους. Εγώ μίλησα σε μια συζήτηση που είχα με τον κύριο Παπαδάκη και την Διάστα Σοφού και είπα την άποψή μου. Η άποψή μου διαστρεβλώθηκε και δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. Δεν είπα ποτέ ότι ήταν δικαιολογημένη η συμπεριφορά ρήτρα. Χαρακτήρισα δικαιολόγηση. Είπα όμως ότι ήταν αντρική η συμπεριφορά του να παραδεχθεί στο τέλος το φυσάλα του και να ζητήσει συγγνώμη. Από πού και ως πού αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να σοκάρει κάποιος. Αυτό όμως σοκάρε φαίνεται τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ενοχληθεί από το τοποθετήσιο. Γιατί πραγματικά οι απόψεις μου για αυτόν είναι αυτές τις οποίες του διατυπώσει κατά καιρού και παρενέβη, λες και εγώ είμαι αρχηγός κόμματος ή είμαι κάποιο μέλος του κόμματός του ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο κοινωνικό του περιβάλλον. Η δική του παρέμβαση προκάλεσε τη δική μου αντίδραση δικαιολογημένα. Εάν αυτό ενόχλησε κάποιους και ζητούσαν επισταμμένως να παρέμβει ο Ρεσπάγος, καλά έκανε και παρενέβη ο Ρεσπάγος. Ο Ρεσπάγος όμως δεν έκανε τίποτα άλλο παρά το αυτονόητο. Όταν ζητάει ένας αρχηγός κόμματος να διερευνηθεί μια συμπεριφορά, πρέπει να το κάνει. Ζήτησαν λοιπόν να διερευνηθεί αν αυτό που είπα για το Κασελάκη έχει ομοφοβικά στοιχεία. Καλά έκανε και ο Ρεσπάγος. Καλά θα κάνει και ο κύριος Αγγελίας που θα κάνει την κατευθυντική εξέταση. Αλλά σας λέω ότι ξέρετε κάτι δικαιώματα που και εγώ. Εγώ δεν είμαι σάκος του κόξου. Όποιος με ενόχλησε και με χαρακτήρισε ομοφοβικό και μείνει στα εισπράξη από μένα και αγωγή. Και ο πρώτος που θα την εισπράξει είναι ο Κασελάκης. Και ο δεύτερος που θα την εισπράξει και ο τρίτος είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά μου ομοφοβική. Ο ίδιος πάντως είπε ότι θα προσπαθήσει οι κούγιες να σταλούν στο χρονοτούριο του μεσαίων. Ναι, ήρθε ο Κασελάκης να κάνει διακοπή στην Ελλάδα και να υπηρετήσει την αιτία. Σε μια χώρα μπανανία, όπως εξελίσσεται, βρέθηκε αρχηγός κόμματος. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει εμείς οι υπόλοιποι, που έχουμε μια διαδρομή, εγώ 50 χρόνια στη δικηγορία, είμαι 74 χρονών, να ανεχθούμε όλη αυτή τη συμπεριφορά και τη βάρβαρη εισαγωγή στην καθημερινότητά μας των Κασελάκηδων. Και ήρθε ο Κασελάκης, ο οποίος είπε ότι σαν οι προσωπικότητες σαν και εμένα τον οδήγησαν να ξεσπιτωθεί. Τι δουλειά έχω εγώ με την απόφαση του Κασελάκη να πάει στην Αμερική και να αγοράσει τα ψαράδικα και στο τέλος να παρουσιάζει ένα αποθενέσιο στο οποίο φαίνεται ότι έχει χαρακτηριστικά πληκοθύρα. Θέλω μου λοιπόν σε κάθε περίπτωση να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε φοβάμαι κανέναν, σέβομαι τη δικαιοσύνη, υπηρετώ τη δικαιοσύνη πάρα πολλά χρόνια, αλλά από εδώ και πέρα. Για κάθε έναν που με χαρακτηρίζει ομοφοβικό και μήνυση και αγωγή. Και ο πρώτος που θα την εισπράξει είναι ο Κασελάκης. Θέλετε να σχολιάσετε για την.